ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσιόδρα, να συνημερώσουμε ότι αύριο στις 6 θα μεταδοθεί το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ενημέρωση από τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες για το τι συγκεκριμένα θα ισχύει από εδώ και στο εξής, ξεκινώντας από την 4η Μαΐου. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 3 εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Περισσότεροι από 888.000 συνάνθρωποι μας, ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Ενώ έχουν καταγραφεί 208.361 θάνατοι. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.220.000 περιπτώσεις, με τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους να καταγράφονται σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Κατά σειρά αριθμού κρούσματων η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, και κατά σειρά αριθμού θανάτων η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε 17 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. 12 από τα 17 σχετίζονται με γνωστή συρροή κρούσματων. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.534, εκ των οποίων το 55,5% αφορά άνδρες. 580 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. Και 1.228, το 49%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 43 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 11 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 89% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 65 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 136 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 36 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη. Και το 90,4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 66.094 κλινικά δείγματα. Σχετικά με τα συμπτώματα που μπορεί να μας οδηγήσουν στην υποψία πως έχουμε την νόσο, τοποθετήθηκε πρόσφατα η Επιτροπή Επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και προσέθεσε κάποια περαιτέρω συμπτώματα που πρέπει να τα γνωρίζουμε όλοι μας και περιλαμβάνουν, εκτός από τα γνωστά μας, δηλαδή τον πυρετό, το βήχα, ο οποίος μπορεί να είναι ξερόβήχας, αλλά μπορεί και να συνοδεύεται από απόγχρεμση, το λαχάνιασμα ή τη δυσκολία στην αναπνοή, που ήταν τα τρία κύρια συμπτώματα για αυτή την νόσο, προσέθεσαν τις κρυάδες, το ρίγος, δηλαδή το τρεμούλιασμα του ανθρώπου, τις μυαλγίες, την κεφαλαλγία, δηλαδή το μονοκέφαλο, τον πονόλαιμο και ξαφνική απώλεια ή διαταραχή της γεύσης ή της όσφρησης. Τα συμπτώματα, σας θυμίζω, εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεσή μας στον ιό και συνήθως στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε 3-7 μέρες. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συνεδρίασε και εισηγήθηκε την επανέναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η οποία θα πρέπει να γίνει σταδιακά, με προϋποθέσεις, με συνεκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Επίσης, η Επιτροπή μας τοποθετήθηκε για την επόμενη φάση των μέτρων σχετικά με την ισχυρή σύσταση ή υποχρεωτική χρήση της μάσκας κατά τη μετακίνησή μας με μέσα μαζικής μεταφοράς και όταν επισκεφτόμαστε πολυσύχνα στους κλειστούς χώρους. Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε να γίνεται αυτό, να τηρείται αυτό ως υποχρεωτικό μέτρο, εκτός βέβαια από αντενδείξεων ιατρικών, όπως επί παραδείγματι παντοπολία, νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά εργαστήρια, κουρία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, όλοι πολυσύχνα στη κλειστή χώρη, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτική χρήση της μάσκας και για τους εισερχόμενους αλλά και για τους εργαζόμενους με στενή επαφή με το κοινό, όπως πολιτές και ταμιακοί υπάλληλοι. Η μάσκα στην επόμενη φάση, ωστόσο, όπως υπόθηκε από πολλά μέρη της Επιτροπής, δεν μπορεί να γίνει ένα μέσο που θα μας δώσει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Θα πρέπει να τονιστεί η χρήση της στην επόμενη φάση μαζί με την προσεκτική υγιεινή των χεριών ή δυνατόν την παρουσία ενός αντισηπτικού πάντοτε στην τσέπη μας, την τήρηση των αποστάσεων, την τήρηση των κανόνων για όταν την βγάζεις και όταν βάζεις τη μάσκα και μόνο σε ένα συμπληρωματικό μέτρο που θα αφορά την πιθανότητα μετάδοσης από ασυμπτωματικούς ή προσυμπτωματικούς ασθενείς, δηλαδή τους ασθενείς που
δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα και τα εμφανίζουν στις αμέσως επόμενες μέρες. Η σταδιακή άρση των μέτρων, για την οποία μιλάμε τις τελευταίες μέρες, συνοδεύεται από ένα κίνδυνο για υποτροπή της κυκλοφορίας της νόσου. Άρα είναι σημαντικό όλοι μας να καταλάβουμε ότι αυτή η κατάσταση που θα ακολουθήσει δεν πρέπει να ερμηνεύεται σαν επάνωδος στην ολική κανονικότητα. Είναι μια σταδιακή μετάβαση. Είναι ένα πολύ δύσκολο στάδιο. Όπως συνεχίζουμε να είμαστε επί φυλακή, συνεχίζουμε σαν επιστημονική κοινότητα να είμαστε σε συνεχή επιδημιολογική παρακολούθηση. Είναι μια κοινή υπόθεση στην οποία όλοι συμμετέχουμε. Είναι μια κοινή ευθύνη όλων μας. Εμείς σαν επιστήμονες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία του ιού με ειδικά μαθηματικά εργαλεία, με ειδικούς δείκτες, ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε και να δούμε αν η άρση των μέτρων συνοδεύεται και από αντίστοιχα καλή εικόνα της επιδημιολογίας του ιού στην κοινότητα. Δεν θέλουμε να τραυματιστεί αυτή η ευαίσθητη προσπάθεια επιστροφής μας σε αυτή την μερική κανονικότητα. Εξακολουθούμε να αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, εξακολουθούμε να τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα υγιεινής, τα μέτρα απόστασης, να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς. Νομίζω οποιαδήποτε χαλάρωση θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική. Παραμένουμε σε μια εθνική επαγρύπνηση. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε λάθος την όλη κατάσταση. Δεν πρέπει να αποτιμήσουμε με λάθος τρόπο τα γεγονότα. Αυτή η λάθος αποτίμηση θα μας οδηγήσει από μια μικρή και περιορισμένη κυκλοφορία του ιού και, αν θέλετε, κάποιες τοπικές επιδημίες, μπορεί να μας οδηγήσει πολύ γρήγορα σε μια επάνωδο και σε ένα δεύτερο κύμα του ιού στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από την Πολιτική Προστασία. Η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη γιατί σε όλη τη διάρκεια της ισχύουν στο ακέραιο τα περιοριστικά μέτρα που έχουμε θέσει. Όμως προετοιμαζόμαστε ταυτόχρονα εντατικά για την επόμενη μέρα για μια νέα καθημερινότητα με σταδιακή προσεκτική άρση μέτρων. Άρση μέτρων που θα πρέπει να μεταβάλει και να μεταφέρει την ατομική μας ευθύνη από το στόχο και το στοίχημα της μέχρι σήμερα παραμονής μας στο σπίτι, στο νέο μας στοίχημα από την επόμενη εβδομάδα, στη κυκλοφορία μας με αυστηρούς όρους και κανόνες ατομικής προστασίας και σεβασμού στους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Όπως είχαμε πει για το σχέδιο της κυβέρνησης μετά τις 4 Μαΐου, θα υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Αύριο στις 6 θα απευθυνθεί στους πολίτες ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας το κυβερνητικό σχέδιο. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από εμάς εδώ και τα αρμόδια Υπουργεία για το πώς ακριβώς θα γίνει το πέρασμα στις επόμενες φάσεις που θα εκτελήσονται διαδοχικά μέσα στους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ώστε να υπάρχει σε κάθε κλάδο η κατάλληλη προετοιμασία. Ο κανόνας είναι ότι τα στάδια άρση των περιοριστικών μέτρων θα απέχουν χρονικά μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να αξιολογείται συνεχώς η εξέλιξη της πανδημίας. Γιατί, όπως έχουμε πει, η σταδιακή άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι σταματάει η μετάδοση του ιού. Και κρούσματα θα έχουμε, και νοσηλίες, και συνανθρώπους μας που δυστυχώς θα χάνουν τη ζωή τους. Πιθανόν να χρειαστεί, αναλόγως των δεδομένων, μέτρα που έρουμε τώρα να τα ξαναπάρουμε στη συνέχεια. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και εξετάζουμε μεθοδικά κάθε μας βήμα. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω ξανά είναι το εξής. Σε κάθε χρόνο το μεγάλο στοίχημα είναι να τηρούνται αυστηρά νέοι κανόνες υγιεινής όπως επιβάλλεται από την κατάσταση. Στο πλαίσιο των ενημερώσεων που θα γίνουν αύριο μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το τι θα γίνει σε κάθε χώρο. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να έρθουν τα μέτρα, τηρούνται βλαβικά για την προστασία της υγείας μας, των ανθρώπων που αγαπάμε και για το κοινό μας καλό. Όπως δείξαμε συλλογική υπευθυνότητα μέχρι σήμερα στο κλείσιμο, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στη συνέχεια στο άνοιγμα. Η καθημερινότητά μας μέχρι να βρεθεί εμβόλιο και αποτελεσματική θεραπεία για το νέο ιό, το ξέρουμε όλοι, δεν θα είναι η ίδια. Οποιαδήποτε χαλάρωση θα θέτει σε κίνδυνο ό,τι έχουμε κερδίσει με κόπο εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Σε λίγες μέρες έχουμε πρωτομαγιά. Όπως είπαμε, ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα για εκδρομές και όλα όσα συνηθίζαμε τόσα χρόνια. Δεν μπορούν να γίνουν μετακινήσεις πέρα από αυτές που προβλέπονται και τα μέτρα είναι για να τηρούνται από τους πολίτες και να επιτηρούνται από το κράτος. Επίσης, οι συγκεντρώσεις ανθρώπων όπως αυτές για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή συνανθρώπων μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβολικοί εορτασμοί της Πρωτομαγιάς με τήρηση κανόνων και αποστάσεων μεταφέρονται για το πρώτο Σάββατο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Προσβλέπουμε ότι όλα τα σωματεία των εργαζομένων αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα αναγνωρίσουμε τη στάση τους ότι φέτος είναι αλλιώς και θα συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και κυρίως
θα δείξουν σεβασμό στον αγώνα που κάνουν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την μη εξάπλωση της νόσου. Όσον αφορά τώρα στα επιχειρησιακά ζητήματα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παρατείνεται η ισχύς των επιπλέον περιοριστικών μέτρων στο Δήμο Μίκης Ξάνθης μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Η παράταση γίνεται για προληπτικούς λόγους, σε συνέχεια της καραντίνας στους οικισμούς Μπούλη και Αρναούτη και δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από αύριο το πρωί λήγουν και έρονται τα ειδικά περιοριστικά μέτρα που αφορούν στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, στην παραλία Πάτρας, στην παραλία Βόλου, αλλά και σε συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές στο Δήμο Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στο Δήμο Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι παρατείνεται μέχρι τις 4 Μαΐου ενδελεχής έλεγχος όσων εισέρχονται στη χώρα από την Τουρκία μέσω των Κύπρων Εύρου. Υπενθυμίζεται ότι λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στη γείτονα χώρα, στην περίπτωση των εισερχομένων από Τουρκία, εφαρμόζεται πρωτόκολλο αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για τις πτήσεις εξωτερικού, δηλαδή υποβολή σε τεστ, αναμονή των αποτελεσμάτων σε ξενοδοχείο, σε περίπτωση που το τεστ είναι θετικό, παραμονή στο ξενοδοχείο και για τις 14 ημέρες καραντίνας, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, δυνατότητα ολοκλήρωσης καραντίνας στο σπίτι τους, όπου και ελέγχονται. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι των εισερχόμενων πτήσεων. Το Σαββατοκύριακο έφτασαν στη χώρα μας 6 πτήσεις, οι οποίες μετέφεραν συνολικά 489 άτομα, τα οποία υποβλήθηκαν σε έλεγχο, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία. 4 τεστ βγήκαν θετικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η επόμενη μέρα δεν θα είναι μια εύκολη μέρα. Η σταδιακή άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι έχουμε αφήσει πίσω μας όλες τις δυσκολίες. Τα επόμενα στάδια της προσπάθειάς μας, η δημιουργία της νέας μας καθημερινότητας, έχει τις δικές της προκλήσεις, τα δικά της στοιχήματα. Προκλήσεις που θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχία, αν συνεχίσουμε να δείχνουμε την υπευθυνότητα που συντριπτικά έχουμε δείξει μέχρι σήμερα. Αν συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα και να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Μέχρι τις 4 Μαΐου τηρούμε τα υφιστάμενα μέτρα και αποφεύγουμε κάθε άσκοπη μετακίνηση. Μένουμε σπίτι λίγες μέρες ακόμα, κάνοντας ακόμα πιο δυνατά τα θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομήσουμε τη νέα μας προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Παπαγωστοπούλου από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Κύριε καθηγητά, μας είπατε πως η Επιτροπή ψήφισε και εισηγείται άνοιγμα σχολείων. Υπό ποιους όρους θα δοθεί προτεραιότητα στην τρίτη λυκείου? Πώς θα καταφέρετε να πείσετε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου να τηρήσουν ευλαβικά μέτρα προστασίας όταν μεσολαβούν διαλύματα και σε πολλά σχολεία πολύ ωραία παραμονή σε σχολικά που δεν αερίζονται καλά? Δεν θεωρείτε παρακινδυνευμένη τη λογική «εφαρμόζω ανοσία στην Αγέλη» ξεκινώντας από τα παιδιά τα οποία κολλούν τους ενήλικες? Ειδικά για τα σχολικά, πώς θα πετύχετε μη συγχρονισμό, απόσταση και καλό αερισμό? Να πω εδώ ότι η Επιτροπή εισηγήθηκε την σταδιακή και υπό προϋποθέσεις έναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πάντα θέτοντας ως γνώμονα την παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Για όλα αυτά τα υποερωτήματα που ρωτάει η δημοσιογράφος, έχουν οριστεί υποεπιτροπές που θα τα συζητήσουν ένα προς ένα. Έτσι. Ούτε σαφή ημερομηνία βάλαμε, ούτε το σαφή τρόπο με το οποίο θα λειτουργήσει αυτή η σταδιακή επάνωση, το οποίο βέβαια θα γίνει σε συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας και την Πολιτεία. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, θέλει πολύ μέρημνα για πολλά από αυτά τα ερωτήματα τα οποία είναι σημαντικά. Νομίζω ότι η επιστημονική θέση αυτή τη στιγμή είναι ότι πραγματικά ο πληθυσμός των παιδιών κινδυνεύει λιγότερο, πραγματικά ο πληθυσμός των παιδιών φαίνεται να μεταδίδει και λιγότερο από πολύ πρόσφατες δημοσιεύσεις. Φυσικά και μπορεί να υπάρχουν γεγονότα μετάδοσης μέσα στον παιδικό πληθυσμό και γεγονότα και νόσου, αλλά είναι πολύ λιγότερα από τον ενήλικα πληθυσμό. Αυτό είναι σαφές από την επιστημονική βιβλιογραφία όλης της κυκλοφορίας του ιού από την Κίνα μέχρι σήμερα. Σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλες τις περιοχές οι οποίες δημοσίευσαν δεδομένα, αυτή είναι μια σταθερή, μόνιμη εικόνα. Νομίζω η Επιτροπή θεώρησε χρέος της να τοποθετηθεί επίσημα και το έκανε. Και συζητήθηκαν βέβαια και ενστάσεις, όπως αυτές στις οποίες αναφέρθηκε η δημοσιογράφος. Αλλά μόνο μία λευκή ψήφος υπήρξε, οι υπόλοιποι ομόφωνα τοποθετήθησαν για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι μην νομίζετε ότι μας ανησυχεί λιγότερο η υγεία των παιδιών μας ή η δυνατότητα να μεταδώσουν μεταξύ τους ή ακόμα και η πιθανότητα να αρρωστήσουν σοβαρά. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπετε και άλλες χώρες
πολύ προοδευμένες χώρες, χώρες οι οποίες και αυτές επιστημονικά δεδομένα κοιτούν, έχουν τοποθετηθεί σαφώς για αυτή την σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε ένα πληθυσμό που κατά τεκμήριο είναι λιγότερο ευπαθής. Δεν είναι ένα πείραμα στο οποίο θέλουμε να πάθουν κάτι κακό τα παιδιά μας. Είναι μια επιστημονική πρόταση. Εμείς εισηγούμαστε, η πολιτεία θα αποφασίσει. Ο κύριος Σακάς από την ιστοσελίδα news247.gr. Κύριε Τσιόδρα, στην τελευταία ενημέρωση αναφέρατε ότι σχετικά με την άρση των μέτρων, η Επιτροπή θα συνεδρίαζε το Σάββατο το βράδυ για να δώσει γενικούς κανόνες για την επέκταση των κριτηρίων για τις εργαστηριακές εξετάσεις για τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς και ειδικά θέματα που αφορούν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες μετά την άρση των μέτρων. Τονίζατε επίσης ότι η καλύτερη καταγραφή της πορείας του ιού θα συμβάλλει στη βελτίωση των χειρισμών μας κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων, η οποία, όπως αναγνωρίζεται από όλους τους ειδικούς, συνοδεύεται και από έναν κίνδυνο για υποτροπή της κυκλοφορίας του ιού. Ποιες είναι οι κινήσεις που θα συστήσει άμεσα η Επιτροπή, ειδικά για τα τεστ? Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συζήτηση που ξεκινήσαμε το Σάββατο και συνεχίσαμε σήμερα. Νομίζω αύριο θα έχει ολοκληρωθεί, να μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις μεθαύριο. Πάντως, αυτό που το κύριο μήνυμα προκύπτει από τις συζητήσεις και τα κείμενα που κυκλοφορούμε στην Επιτροπή σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας είναι ότι επεκτείνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στενές επαφές ανθρώπων, ώστε να, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν νοσοκομιακό περιβάλλον ή ευπαθείς ομάδες, ώστε να γίνεται ακόμα καλύτερη χνηλάτιση και πιο γρήγορη ανίχνευση των κύκλων της επιδημίας, όπως επίσης και σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν σε περιβάλλοντα εργασίας τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή και έχουν απομονωθεί στο σπίτι με συμπτώματα ή και με διάγνωση της νόσου, ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα είναι μεταδοτική σε αυτόν τον χώρο αυξημένης ευθύνης, όπως και θέματα που αφορούν ευπαθείς ομάδες και χώρους στους οποίους παρέχεται υπηρεσία σε ευπαθείς ομάδες. Να φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ασθενείς που έχουν κακοήθειες και πρέπει να έχουν μια έναρξη χημειοθεραπείας ή ιδιαίτερα ευαίσθητους πληθυσμούς, παρά το γεγονός ότι οι έγκυες γυναίκες δεν φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από αυτήν την επιδημία. Τα νεογνά ενδεχομένως έχουν μια αυξημένη επαγρύπνηση, εκεί ενδεχομένως να το εισηγηθούμε. Αλλά επειδή το συζητούμε ακόμα, δεν θα ήθελα να σας πω με σαφήνεια τι αποφασίσαμε. Πάντως, σε αυτή τη γενική κατεύθυνση είναι μια επέκταση των εργαστηριακών ελέγχων, η οποία θα δώσει την ευκαιρία ακόμα και σε ασυμπτωματικούς που ανήκουν σε ευάλωτους πληθυσμούς, στα πλαίσια διερεύνησης επιδημίας, όπως και γίνεται και τώρα, αλλά να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, να έχουμε μια καλύτερη καταγραφή της πορείας του ιού στη χώρα, μια καλύτερη πρόβλεψη στο μαθηματικό μας μοντέλο, στις μαθηματικές μας εκτιμήσεις, οι οποίες είναι πολύτιμες για την αξιολόγηση της επιστροφής μας στη μερική κανονικότητα. Ο κ. Αντωνογιαννάκης από την εφημερίδα Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο. Κύριε Κοντοζαμάνη, σήμερα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Συντακτών η καταγγελία ότι υπάρχει εν μέσω πανδημίας απλήρωτη υπεροριακή εργασία των υγειονομικών. Έχετε προβλέψει να πληρωθούν οι εφημερίες τους και επίσης συζητάτε ως Υπουργείο την ανάγκη που έχει τεθεί από πολλές πλευρές μισθολογικής αναβάθμισης των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού και ένταξής τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και πλήρωση των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό για τη θωράκιση του ΕΣΥ? Η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει ούτε πρόκειται να αφήσει απλήρωτη καμία υποχρέωση απέναντι στους υγειονομικούς. Μάλιστα έδωσε και οικονομική ενίσχυση, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας να μην πληρωθούν τα δεδουλευμένα. Για να κάνω λίγο πιο τεχνική την απάντησή μου, πιστεύω ότι ο δημοσιογράφος που ρωτάει και ο συντάκτης του άρθρου θα το καταλάβουν, και επειδή λειτουργούμε με νόμους και κανόνες, το θέμα των πρόσθετων εφημεριών του ιατρικού προσωπικού είχε ρυθμιστεί από τη δική μας κυβέρνηση πέρσι τον Οκτώβρη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και τις επόμενες ημέρες θα το ξαναρυθμίσουμε για τις επιπλέον πρόσθετες εφημερίες που έχει κάνει το ιατρικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι και σήμερα. Επομένως, δεν τίθεται κανένας λόγος ανησυχίας. Προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπέρα. Επειδή υπάρχει ένα όριο που μπορεί μια υγειονομική μονάδα να κάνει κάποιες πρόσθετες εφημερίες, που είναι το 9% των εφημεριών
στο σύνολο των εφημεριών, το ποσοστό αυτό το αυξήσαμε στο 15. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το 15% για την περίοδο της πανδημίας. Καμία υγειονομική περιφέρεια δεν έχει ξεπεράσει ποτέ αυτό το 15%, άρα το έχουμε αυξήσει ακόμα παραπάνω από όσο πιθανώς να χρειαστούμε λόγω των αυξημένων αναγκών την περίοδο αυτή της πανδημίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μισθολογικά, και επειδή αναφέρεται ο δημοσιογράφος τα βαρέα και ανθυγιεινά, υπάρχει μια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί, η οποία προβλέφθηκε με νόμο από την προηγούμενη κυβέρνηση και η οποία έχει συσταθεί προκειμένου να αξιολογήσει η χορήγηση βαρέων και ανθυγιεινών επιδομάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μέχρι το τέλος Ιουνίου η Επιτροπή αυτή θα έχει καταλήξει στα συμπεράσματα και θα είμαστε σε θέση τότε, αξιολογώντας το πόρισμα της Επιτροπής αυτής και μέσα από διάλογο και με τους συνδικαλιστικούς φορείς του τομέα της υγείας, να καταλήξουμε στο πώς θα προχωρήσουμε. Κυρία Κουρλεπίνη από την εφημερίδα Κεφάλαιο και το capital.gr. Κυρία Τσιόδρα, τι έχει γίνει με την ασθενή που φέρεται να νόσησε για δεύτερη φορά ενώ είχε πάρει εξιτήριο? Πρόκειται για επαναλίμωξη? Πώς εξηγείται αυτή την περίπτωση? Ναι, ειδοποιήθηκα χθες για αυτή την ασθενή από κάποιους συναδέλφους οι οποίοι νοσήλευαν το περιστατικό και ζήτησα από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς να μου δώσει το ιστορικό τον ελέγχο της. Όντως πρόκειται για μια ασθενή η οποία ήταν θετική στην παρουσία του ιού και είχε συμπτωματολογία, νοσηλεύτηκε για τον ιό και εξήλθε της κλινικής με αρνητικό έλεγχο και σε μια υποτροπή κάποιων συμπτωμάτων που έμοιαζαν με τον ιό λίγες μέρες μετά ελέγχθη θετική. Παρακάλεσα να επαναληφθούν οι έλεγχοι και όντως τεκμηριώθηκε ότι ήταν αρνητική η ενδιάμεση και θετικός ο πρόσφατος. Θέλει πολύ προσοχή στο πώς ερμηνεύει κανείς τέτοια φαινόμενα, γιατί ξέρετε έχουν δημοσιευθεί αντίστοιχες μελέτες και από την Νότια Κορέα με κάποιον αριθμό ατόμων, οι οποίες δείχνουν ότι μάλλον συμβαίνει αυτό που είχαμε πει και τότε όταν το συζητήσαμε αυτές τις μελέτες εδώ σε κάποιο δελτίο τύπου πριν καμιά δεκαριά μέρες ήταν θαρό, ότι δεν μπορείς να είσαι 100% βέβαιος για το τι συνέβη. Δηλαδή, ανείχνευσες τον ιό τη μία φορά, την άλλη δεν τον ανείχνευσες γιατί δεν είχες πολύ καλό δείγμα ή γιατί όντως ο οργανισμός τον είχε καταπολεμήσει και τώρα τον ανείχνευσες επειδή κάτι άλλο αναζωπυρώνει κατά κάποιο τρόπο την παρουσία του ιού ή του ίδιου του γενετικού υλικού του ιού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον μεταδίδεις κιόλα. Φαίνεται ότι το σύνδρομο που εμφάνισε η γυναίκα είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με παρουσία του ιού, είναι κάτι άσχετο, πιθανώς μια φαρμακευτική επιπλοκή. Είμαστε σε επικοινωνία με τη μονάδα που νοσηλεύει την ασθενή και αν υπάρχουν τυχόν εξελίξεις επιστημονικές θα συνεργάσουμε. Πάντως δεν μας φαίνεται να διαφέρει από αυτά που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, τα οποία έχουν λόγους επιστημονικούς που εξηγούν αυτό το φαινόμενο. Φαίνεται να μην σχετίζεται αυτό το φαινόμενο με μετάδοση του ιού. Μάλλον πρόκειται, όπως για τα περισσότερα περιστατικά που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα, για μια παρουσία του γενετικού υλικού του ιού, το οποίο δεν σημαίνει και μετάδοση του ιού και όχι για επαναλίμωξη. Αλλά θα το παρακολουθήσουμε μέχρι τέλος. Κυρία Μπιμπή από την ιστοσελίδα υγεία μου.gr του πρώτου θέματος. Κύριε καθηγητά, έχουν αναφερθεί στη χώρα μας περιστατικά που αφορούν ανθρώπους που είναι θετικοί στον κορονοϊό για μακροχρονικό διάστημα. Πώς εξηγείται αυτό επιστημονικά και πώς επηρεάζει την οικοδόμηση της ανοσίας? Έχει καταγραφεί περιστατικό που να πληρεί τον ορισμό της επαναλίμωξης? Τι προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο? Ναι, δεν έχει, όπως και να συνεχίζω να απάντησα στο προηγούμενο, δεν έχει καταγραφεί περιστατικό επαναλίμωξης. Απλά έχουν καταγραφεί περιστατικά που μπορεί να ήταν ένα δείγμα θετικό και το επόμενο, ένα δείγμα αρνητικό και το επόμενο θετικό, ή δύο δείγματα ταυτόχρονα από δύο διαφορετικές περιοχές του σώματος. Να σου πω για παράδειγμα τις βροχικές εκκρίσεις και τον φάριγγα, που ήταν το ένα αρνητικό και το άλλο θετικό, που δείχνει ότι ο ιός έχει κάποια προτίμηση σε κάποια σημεία του σώματος περισσότερο και φαίνεται ότι αυτά τα σημεία αφορούν το στοματοφάριγγα. Και ίσως να μην ισχύουν όλα όσα γνωρίζουμε για την ακριβή παθογένεια αυτού του ιού, ανάλογα την περίπτωση πάντα και το πόσο σοβαρή είναι νόσος. Θεωρώ ότι επαναλίμωξη δεν έχει καταγραφεί επίσημα. Θεωρώ ότι
δεν την περιμένω επιστημονικά να συμβαίνει. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας τροπισμός του ιού για κάποια συγκεκριμένα σημεία του σώματος και φαίνεται αυτό και από παθολογοανατομικές μελέτες, όπως σας είπα την άλλη φορά. Μια προτίμηση, αυτό είναι τροπισμός. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό εμφανίζεται, εμείς προσπαθούμε επιστημονικά να το εξηγήσουμε και να διακριβώσουμε αυτό το ακριβώς το φαινόμενο, αν είναι η επανανείχνεση του γενετικού υλικού του ιού ή απλά μια μακρά παραμονή του ιού στο σώμα. Έχουν καταγραφεί περιστατικά μέχρι και ένα μήνα μετά να είναι θετικά σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το περιστατικό που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι ένα τέτοιο περιστατικό. Περίπου ένα μήνα μετά έχει θετική PCR για το γενετικό υλικό του ιού. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε γρήγορα να τα κρίνουμε και να πούμε ότι είναι επαναλήμωξη ή ότι κινδυνεύει κάποιος να μεταδώσει τέτοιο ιό. Το μόνο, το gold standard, δηλαδή αυτό που λέμε το χρυσό κριτήριο, είναι να πάρεις δείγμα και να το κάνεις καλλιέργεια σε ειδικά κύτταρα. Υπό ειδικές συνθήκες βιοασφάλειας, πολύ υψηλές συνθήκες βιοασφάλειας. Τέτοια πειράματα έχουν γίνει στη Γερμανία στις 10 μέρες από την παρουσία του ιού στον οργανισμό μας, όπου πήραν το δείγμα από το στοματοφάριγγα που ήταν θετικό στις 10 και μετά το διάστημα των 10 ημερών, το καλλιέργησαν σε κυταρικές σειρές για να δούνε αυτό που ονομάζουμε μολυσματικότητα και αν μπορεί να μεταδοθεί ο ιός, και είδαν ότι μετά τις 10 μέρες αυτό πέφτει σε πάρα πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Και γι' αυτό οι οδηγίες που δίνουμε και προσαρμόζονται βέβαια πάντα με τα δεδομένα και στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνείς, και έχουν υιοθετηθεί και από διεθνείς επιστημονικούς φορείς, είναι ότι το δεκαήμερο είναι ένα χρυσό κατά κάποιο τρόπο κριτήριο χρονικό για να πει κανείς ότι έχει σταματήσει μετάδοση. Μάλιστα, πολλοί έχουν προχωρήσει και πιο πριν, στις 7 μέρες. Αν έχουν περάσει 3 μέρες απειρεξίας και χωρίς συνοδολογία βήχα, θεωρούν ότι ο οργανισμός έχει καταπολεμήσει τον ιό. Και πιστεύω ότι πραγματικά ένας νέος οργανισμός που πάει καλά, στις 7 μέρες τον έχει καταπολεμήσει τον ιό και δεν τον μεταδίδει. Ακολουθούμε πιο αυστηρά κριτήρια σε χώρους νοσοκομείων και σε χώρους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία όσον αφορά τη μετάδοση και είμαστε πιο αυστηροί στο θέμα των 14 ημερών με υψηλά μέτρα προστασίας. Για να είμαστε 100%. Φαίνεται ότι μετά τις 10 όμως δεν ισχύει αυτή η μεταδοτικότητα. Η κυρία Κοστάρα από το InfoKids. Κύριε καθηγητά, ενώ η κυβέρνηση προετοιμάζεται με όλες τις προφυλάξεις και την τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία, έρχεται σήμερα μια είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία για το συναγερμό που έχει σημάνει από τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας σχετικά με την αυξημένη εισαγωγή παιδιών σε ΜΕΘ, με σύνδρομο που συνδέεται με τον κορονοϊό, η οποία έχει τρομοκρατήσει τους γονείς, ιδίως εκείνους με παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ποια είναι η εκτίμησή σας πάνω στο θέμα? Πρόκειται όντως για φλεγμονή που συνδέεται με τον κορονοϊό? Ναι, συζητήθηκε στην Επιτροπή μας πώς να αποχωρήσει τη σαφή επιστημονική έτσι, τοποθέτηση της Επιτροπής και θα πω ότι υπάρχουν δύο λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. Το πρώτο είναι ο συναγερμός, που είναι απαραίτητος βέβαια όταν έχεις να κάνεις με ένα νέο ιό. Και το δεύτερο είναι αν είναι σημαντικός αριθμός ατόμων που έχουν εμφανίσει αυτή την επιπλοκή. Δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Καταρχάς, το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπει, όπως ξέρετε, εκατοντάδες νεκρούς ημερησίως και δεκάδες χιλιάδες κρούσματα σε καθημερινή βάση. Όχι μόνο αυτά που ανοιχνεύονται, αλλά και αυτά που δεν ανοιχνεύονται. Κατά δεύτερο λόγο, η ανακοίνωση που βγήκε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την οποία ακριβώς λόγω της συζήτησης στην Επιτροπή το μεσημέρι την κοίταξα, χωρίς να ξέρω βέβαια ότι θα με ρωτήσετε γι' αυτό, για να δω τι συμβαίνει, λέει ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρός αριθμός των περιστατικών αυτών και ότι δεν αναιρεί το μήνυμα ότι η ασθένεια είναι πάρα πολύ σοβαρή στα παιδιά σε πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων. Το τρίτο είναι ότι η νόσο στην οποία αναφέρονται, η οποία μοιάζει με την νόσο από το νέο κοροναϊό, ένα πολυσυστηματικό φλεγμονώδη σύνδρομο, την αναφέρουν ότι μοιάζει με μια νόσο που λέγεται τοξικό σοκ, η οποία την κάνουν κάποια μικρόβια όπως το στρεπτόκοκκος και ο σταφυλόκοκκος, ή μια νόσο που λέγεται καβασάκι, μια νόσο άγνωστη της αιτιολογίας, είναι σε παιδιά κάτω των 5, που κάνουν πυρετό, λεμφαδενοπάθεια, είναι μια συστηματική φλεγμονή. Και λένε επίσης οι συνάδελφοι από το NHS ότι σε κάποια παιδιά τη βρίσκουν τον ιό, σε κάποια παιδιά δεν το βρίσκουν. Άρα πιθανολογούν ότι μπορεί να οφείλεται στον ιό λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας του στην κοινότητα, πολύ μεγάλη στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή μπορεί να οφείλεται σε κάποιο άλλο παθογόνο. Άρα αυτό πόρο απέχει από το συναγερμό.
Πόρο απέχει από το ότι άλλαξε κάτι στην κλινική εικόνα της νόσης στα παιδιά και τα παιδιά νοσούν πιο σοβαρά. Πόρο απέχει από το ότι πανικοβαλόμαστε και τα παιδιά μας νοσούν σοβαρά και πάνε στις μονάδες. Όχι, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρεί η ιατρική κοινότητα. Όταν έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία ιός φυσικά και μπορεί να νοσήσουν παιδιά είτε από αυτό είτε από κάτι άλλο. Και γι' αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση και νομίζω αυτό κάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνιστά μια επαγρύπνηση στους γιατρούς να έχουν υπόψη σε αυτό το σύνδρομο, είτε οφείλεται στον ιό είτε σε κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο, σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχει εμφανιστεί και δεν αλλάζει τη γενική εικόνα που έχουμε για τον κορονοϊό στα παιδιά. Θεωρώ αυτό είναι σημαντικό. Ας καθησυχάσει εκεί η δημοσιογράφος και ας δεχθεί ότι όταν είσαι μέσα σε μια αβεβαιότητα, οφείλεις να έχεις μια αυξημένη επαγρύπνηση για τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ.